Καλώ το βήμα τον πρόεδρο του συνασπισμού, κύριο Αλέξη Τσίπρα. <στονίκλυση> 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 Γεια σας. Είναι μεγάλη η χαρά μου, είναι μεγάλη η τιμή μου να βρίσκομαι στον τόπο σας. Διάλεξα να ξεκινήσω τούτη την εκστρατεία όχι από ένα αστικό κέντρο αλλά να ξεκινήσω με μια συγκέντρωση σήμερα μετά τα Χανιά το πρωί εδώ με μια συγκέντρωση στον ιερό τούτο τόπο στα Νόγια σε αυτά τα χώματα τα ποτισμένα με θυσίες και αγώνες και αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή θα έλεγα όμως ότι είναι και μια ανάγκη προσωπική. Μια ανάγκη να βρεθώ δίπλα σε ανθρώπους που κάθε κύτταρό τους είναι άρρηκτα δεμένο με αξίες δημοκρατικές και με αγώνες, με αξίες πολιτισμικές, να βρεθώ δίπλα στους Ανογιανούς σε αυτόν τον τόπο που η ιστορία του ίδια μαρτυρά ότι ξέρει να ξαναγεννιέται από τις τάκτες του, όπως ξαναγεννήθηκε μετά τα τρία ολοκαυτώματα που γνώρισε στη μακρόχρονη, στη μακρόχρονη ιστορία του. Τα νόγια στους άγριους και δύσκολους καιρούς που ζούμε συμβολίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη δύναμη και την αυτοπεποίθηση ότι θα αγωνιστούμε και θα τα καταφέρουμε. Την αντοχή και το σθένος της ανθρώπινης ψυχής. Εδώ γεννήθηκαν και μεγάλωσαν κορυφαίοι αγωνιστές της Λευτεριάς και τραγουδιστές και λιράριδες και ποιητές. Ακούστηκαν εδώ και λυπημένα τραγούδια για αυτούς που χάθηκαν αλλά και ηρωικά για αυτούς που δεν λύγησαν μπροστά στους κατακτητές, εδώ πάνω στα, στα, στην πέτρα την κακοτράχαλη ρίζωσαν τα λόγια των προγόνων και ακούμπησε ο χρόνος τη δάφνη της ιστορίας. Θέλω λοιπόν από εδώ, από τον ιστορικό και μαρτυρικό αυτόν τόπο που συμβολίζει τόσα πολλά σήμερα, να στείλω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα τόσο στους συμπολίτε μας σε όλη την Ελλάδα. Όσο όμως και στο εξωτερικό, σε αυτούς που μας παρακολουθούν, που μας παρακολουθούν με αλληλεγγύη και υποστήριξη, αλλά και σε αυτούς που καρτερούσαν να λυγίσουμε σε αυτόν τον σκληρό αγώνα που δώσαμε έξι μήνες. Ε, λοιπόν, δεν θα λυγίσουμε. Θα τα καταφέρουμε. Δεν θα λυγίσουμε. Αυτός ο τόπος θα ξεπεράσει τις δυσκολίες του και δώσαμε έναν αγώνα με βάθος ψυχής, δώσαμε έναν αγώνα για να αναδείξουμε στα πέρατα του κόσμου και της Ευρώπης το δίκαιο ενός λαού. Ενός λαού που υποφέρει τα τέσσερα τελευταία χρόνια από αμαρτίες άλλων. Και καταφέραμε να ανοίξουμε ένα ρήγμα σημαντικό. Βρεθήκαμε απέναντι από ασύμετρα μεγαλύτερες δυνάμεις από τις δικές μας. Πιστέψαμε στο δίκιο μας και στο τέλος όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το πιστόλι στο κρόταφο με μια μεγάλη απειλή κάναμε την επιλογή να μην οδηγήσουμε στην παγίδα που μας είχαν στήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει για τις επόμενες δεκαετίες αλλά κάναμε την επιλογή να σταθούμε όρθιοι. Δεν λυγίσαμε, δεν συμβιβαστήκαμε κάναμε έναν συμβιβαστό, συμβιβασμό για να τα βγάλουμε πέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς οι συμβιβασμένοι. Είμαστε εμείς που αντέξαμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, γι' αυτό θέλαμε το λαό μας όρθιο να συνεχίσει να παλεύει και να διεκδικεί το δίκιο του. Και είμαστε περήφανοι που δώσαμε αυτή τη μάχη. Είμαστε περήφανοι που δώσαμε αυτή τη μάχη όλους αυτούς τους μήνες Είμαστε περήφανοι που βρεθήκαμε μπροστά υποστηρίζοντας το δίκαιο του ελληνικού λαού και πήραμε αυτή την δύσκολη επιλογή να μην οδηγήσουμε τον τόπο σε μια εθνική και μαζική καταστροφή. Ξέρετε κάτι φίλες και φίλοι, από την πρώτη στιγμή, από τότε που δίναμε τον αγώνα πριν από 7 μήνες και εδώ ήταν σε αυτά τα μέρη στην Κρήτη. Στα Χανιά ήταν το τελευταίο, ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου, θυμάμαι. Και ξαναπέρνω το νήμα εδώ από την Κρήτη. Από τότε είχαν ετοιμάσει ένα σχέδιο. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο. Έβλεπαν ότι ο πόθος, η αγωνία, το πάθος ενός λαού να σταματήσει να βρίσκεται σε συνθήκες υποτέλειας και ομοιρίας δεν μπορεί να συγκρατηθεί όσα μέσα κι αν είχαν καταφέρει να επιβάλλουν. Και προκειμένου να μας εγκλωβίσουν φτιάξαν το σχέδιο της λεγόμενης αριστερής παρένθεσης. Σχεδιάζανε προφανώς αφού δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν το λαό μας να πάνε στην κάλπη νωρίτερα από ό,τι όριζε η θεσμική διαδικασία. Θυμηθείτε, κάναν τι προεδρικέ εκλογέ, τι εκλογέ για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατία τρει μήνε νωρίτερα. Με στόχο μέσα στον Φλεβάρι να κλείσουν τι τράπεζε και να μα οδηγήσουν σε πιστοτική ασφυξία, ώστε να υποχρεωθούμε σε πτώση και υποχώρηση. Και οι ίδιοι δεν κατάλαβαν πώς αντέξαμε και το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτι και τον Απρίλιο και το Μάη και τα φέραμε βόλτα. Μέσα σε συνθήκες ασφυξίας, διαπραγματευόμενοι σκληρά, χτίζοντας συσχετισμούς, παίρνοντας δυνάμεις στην Ευρώπη για να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο. Και αφού δεν κατάφεραν να μας οδηγήσουν σε ασφυξία, τότε μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό και κλείσαν τις τράπεζες. Και τότε ήρθε η περήφανη στάση του 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 λαού. Μια στάση για την οποία προσπάθησαν να μας εκδικηθούν μέρες μετά στις Βρυξέλλες. Δεν λυγίσαμε, απευθυνθήκαμε στον κυρίαρχο λαό και του δώσαμε την ευκαιρία να υψώσει το ανάστημά του με αυτό το περήφανο όχι του 62% που δεν το χαρίζουμε σε κανέναν γιατί ανήκει στην ιστορία, ανήκει στον ελληνικό λαό. <κλή> και όταν αργότερα μας οδήγησαν στο σχέδιο του κύριου Σόιμπλε, στο προσωρινό Grexit, κάναμε την επιλογή ενός συμβιβασμού που η ιστορία θα τον κρίνει. Ενός συμβιβασμού που βεβαίως έχει δυσκολίες, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να αναπνεύσουμε, να πατήσουμε στα πόδια μας και να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Και τώρα, αφού δεν κατάφεραν ούτε τότε να οδηγήσουν στην πτώση την προσπάθειά μας και να παλινορθώσουν το παλιό που καρτερά και καρτερούσε να λυγίσουμε ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να ξαναφέρουν το παλιό αξιοποιώντας τις δικές μας αδυναμίες. Τους 30 βουλευτές που αποφάσισαν να ρίξουν την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Δεν θα τους κάνουμε όμως τη χάρη. Απευθυνθήκαμε ξανά στον ελληνικό λαό γιατί εμείς δεν έχουμε καμία άλλη δύναμη παρά μονάχα τη δική του στήριξη και ζητάμε να μας κρίνει και να κρίνει το βασικό διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές που είναι ένα θα αφήσουμε αυτόν τον τόπο, θα αφήσουμε την Ελλάδα να γυρίσει πίσω ή θα προχωρήσουμε μπροστά. Θα αφήσουμε το παλιό να ξανακερδίσει τις καρδιές και τις ψυχές μας ή θα προχωρήσουμε μπροστά ξαναχτίζοντας τούτο τον τόπο όπως εδώ τα νόγια ξαναγεννήθηκαν μέσα από τις τάκτες έτσι και η Ελλάδα θα ξαναγεννηθεί και θα ξαναφτιάξουμε μια χώρα με δικαιοσύνη, μια χώρα με δημοκρατία, μια χώρα με λαϊκή κυριαρχία. Λένε πολλοί ότι αυτή η συμφωνία δεν μας δίνει περιθώρια για ανάσα. Από αυτή τη συμφωνία είναι στο χέρι μας να απεγκλωβιστούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, όχι ξεφεύγοντας και δραπετεύοντας. Θα τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε μάχες σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που εμείς ανοίξαμε ρογμές, ώστε να μπορέσουμε διαπραγματευόμενοι και παλεύοντας με τη στήριξη του λαού να βρούμε τα αντισταθμιστικά εκείνα μέτρα που θα ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες τις αρνητικές στα λαϊκά στρώματα. Και ξέρουμε βέβαια ότι σε αυτήν την προσπάθεια θα συνεχίσουμε να έχουμε εχθρούς και μέσα και έξω. Και τώρα στην προεκλογική περίοδο βλέπουμε κάποιους και μέσα και έξω να προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα στον ελληνικό λαό ότι δήθεν εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι επιβάλαμε αρνητικές επιλογές τάχα και όχι δανειστές. Γνωρίζετε όλοι 17 ώρες στη σκληρή διαπραγμάτευση δεν πίεζα εγώ τους εταίρους να μας επιβάλλουν μέτρα αυτοί πίεζαν μας να επιβάλλουν μέτρα. Και άλλες 17 ώρες μετά όταν ο Γιώργος ο Σταθάκης που είναι σήμερα μαζί μας και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος πάλευαν και κερδίσανε το ταμείο να μην ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία και τα κόκκινα δάνεια να μην πάρουν οι τραπεζίτες στα σπίτια των απλών ανθρώπων δεν παλεύανε για να επιβάλλουμε μέτρα εμείς για να μην μας επιβάλλουνε παλεύανε. Τώρα έρχονται και μας λένε χωρίς ντροπή στη μέση της προεκλογικής περίοδου ότι δεν ήταν λέει η επιλογή των δανειστών το 23% του ΦΠΑ ήταν δική μας επιλογή. Εμείς θέλαμε να αυξήσουμε το ΦΠΑ. Και όταν η Νέα Δημοκρατία και οι συνοδοιπόροι κ. Στοδωράκης μας έλεγαν φέρτε ό,τι να είναι να υπογράψουμε, ό,τι και να είναι να το υπογράψατε, φέρτε το. Εμείς λέγαμε όχι. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τον ελληνικό λαό. Και σήμερα στείλουν ένα ακόμα μεγάλο ψεύδος προκειμένου να βοηθήσουν το παλιό να πάλι νορθωθεί. Λέει ο κύριος Μεϊμαράκης, αν κερδίσει τις εκλογές, στις 21 του Σεπτέμβρη θα ξαναγυρίσει το χαμόγελο στα χείλη των πολιτών. Το χαμόγελο στα χείλη των πιστωτών θα γυρίσει, διότι θα έχει μια κυβέρνηση που θα κάνει ό,τι θέλουνε. αλλά δεν θα του γίνει η χάρη. Θέλω λοιπόν να λοιπόν, 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 δηλώσω ότι όλες αυτές οι επώδυνες και σκληρές ρυθμίσεις ήταν απέτηση εκβιαστική. Είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας και την υπογραφή μας, αλλά και να δώσουμε μάχη. Και σε ό,τι αφορά το 23% για την εκπαίδευση, είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι ζητάμε και τώρα από την υπηρεσιακή κυβέρνηση, αφού η Κομισιόν αποδέχεται ότι δεν ήταν δική της επιλογή, να το αλλάξει. Όπως δηλώνουμε ότι και εμείς θα δώσουμε μάχη να αλλάξουμε τις επώδυνες ρυθμίσεις αυτές της συμφωνίας στο βαθμό που θα βρεθεί η δυνατότητα οι δανειστές να σταματήσουν να έχουν το πιστόλι στον κρόταφο αλλά να το βάλουν στο θικάρι. Βλέπουμε όμως τον κύριο Μεϊμαράκη τις τελευταίες μέρες να βρίσκεται σε διαρκείς παλινοδίες. Μία με προτείνει για πρωθυπουργό και λέει δεν χρειάζεται να πάμε σε εκλογές αφού στηρίζουμε την κυβέρνηση να μείνει ο Τσίπρας Πρωθυπουργό και παίζει τις καθυστερήσεις στα θεσμικά ζητήματα προσπαθώντας να ξεφύγει τη διαδικασία και μια με κατηγορεί ότι με λέει δραπέτης και θέλω να δραπετεύσω, θέλω να φύγω. Μα αν ήθελα να φύγω τότε δεν θα πήγαιναν σε εκλογές να διεκδικήσω την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα καθόμουνα να παριστάνω τον Πρωθυπουργό για κάνα δύο μήνες ακόμα, δίχως πλειοψηφία, μέχρι να καταφέρει ο κύριος Μεϊμαράκης και οι συνοδοιπόροι του να με ρίξουν με άνεση, να μας ρίξουν με άνεση σε κάνα δύο μήνες, όπως ήταν το σχέδιό τους. Εμείς πάμε σε εκλογές, αναγκαζόμενοι βεβαίως να φύγουμε για λίγες μέρες από το Μέγαρο Μαξίμου για να ξαναγυρίσουμε για πολλά χρόνια με τη θέληση του λαού στο Μέγαρο Μαξίμου για να ξαναφτιάξουμε, να ξανακτήσουμε μαζί την Ελλάδα. Δεν πάμε σε εκλογές για να ξεφύγουμε και να δραπετεύσουμε. Άλλωστε όσοι ήθελαν να δραπετεύσουν από την πραγματικότητα το έκαναν και με τη στάση τους έριξαν την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς και τώρα τους βλέπω να μην έχουν και κανένα πρόβλημα να χαργεντίζονται με τη νέα δημοκρατία του κυρίου Μεϊμαράκη. Ξαφνικά το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η νέα δημοκρατία. Τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να δείχνει πρώτη τη νέα δημοκρατία, τη βγάζουν αυτοί πρώτη τη νέα δημοκρατία. Δεν ξέρω αν αυτός είναι μύχιος πόθος. Ο λαός μας όμως θα κρίνει. Ο λαός μας θα κρίνει αν αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε στις 25 Γενάρη θα σταματήσει εδώ για να κάνουμε το χατήρι αυτών που έξι μήνες μας πολέμησαν ή θα συνεχιστεί για να μπορέσουμε όχι μόνο να σταθούμε όρθιοι αλλά να γκρεμίσουμε τους θύλακες της εξουσίας όπου το παλιό κατεστημένο της διαφθοράς και της διαπλοκής της κρατάει ακόμα μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Αυτή είναι η προσπάθειά μα και αυτή θα είναι με τη δική σα θέληση η προσπάθειά μα από τι 21 του Σεπτέμβρη και μετά. Οι αντίπαλοι μα μιλάνε διαρκώς για τη συνένεση, την αναγκαία και για συνεργασίε. Μιλάνε διαρκώ για την ανάγκη κυβερνήσεων συνεργασία. Ποιοι αυτοί που για 40 χρόνια κυβερνούσαν μόνοι του και δεν θέλαν κανέναν άλλον και μας κατηγορούν ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε μια δύναμη βαθιά συνεργατική και αυτό το αποδείξαμε. Το αποδείξαμε συνεργαζόμενοι και με ένα κόμμα που μας χωρίζουν πολύ μεγάλες διαφορές ιδεολογικές. Όμως βρήκαμε κοινό τόπο και συνεργαστήκαμε προκειμένου με εντιμότητα να προχωρήσουμε μπροστά τη μεγάλη εθνική προσπάθεια της διαπραγμάτευσης αλλά και τη μεγάλη προσπάθεια να ξεφύγει η χώρα από το παλιό κατεστημένο που την οδήγησε σε αυτόν τον βαθύ λάκκο των χρεών και των ελλημάτων που σήμερα αγωνιά για να βγει από τον λάκκο. Αποδείξαμε λοιπόν ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που δεν θέλουμε τις συνεργασίες. Όμως είναι υποκριτές όταν μιλούν σήμερα για συνεργασία. Δεν θέλουν συνεργασία. Θέλουν να μας εγκλωβίσουν να εγκλωβίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μην μπορεί να ξυλώσει το παλιό κατεστημένο. Και παρά το βαρύ ύφο και την τραχιά φρασιολογία του κυρίου Μεϊμαράκη, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας έχει ως μοναδικό της στόχο όχι να κερδίσει τις εκλογές. Ξέρετε, μου θυμίζει σαν τους ποδοσφαιριστές που παίζουν με κατεβασμένες τις κάλτσες στο γήπεδο, ε και κάνουν σκληρά φάουλ. Δεν πάνε για να βάλουν γκολ. Πάνε να καταστρέψουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Δεν έχουν ελπίδα να κερδίσουν τις εκλογές. Έχουν όμως μία ελπίδα. Την ελπίδα να δημιουργήσουν την ψευδέστηση στους πολίτες ότι έλα μωρέ αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε και έφερε συμφωνία με την Ευρώπη, όλοι το ίδιο είμαστε. Οπότε δεν βαριέσαι. Όλοι το ίδιο είναι και ας βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε την επομένη. Γιατί το λένε αυτό. Το λένε αυτό διότι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν και το μόνο που θέλουν να πετύχουν είναι να αναγκάσουν τον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα να πρέπει να στηριχθεί στα δεκανίκια του παλιού συστήματος και άρα να είναι εγκλωβισμένος. Να μην μπορεί να κάνει τις μεγάλες τομές, τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Να μην μπορεί να συγκρουστεί με τη διαπλοκή και τη διαφθορά με τους ολιγάρχες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με όλους αυτούς που δημιούργησαν τις συνθήκες της οικονομικής ασφυξίας στη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, δεν το κάνουν μόνο για να δείξουν δίθεν οριμότητα και υπευθυνότητα. Το κάνουν γιατί γνωρίζουν ότι ο μόνος τρόπος να ξαναμπούν στο παιχνίδι δεν είναι από την πόρτα από την οποία τους έδιωξε ο ελληνικός λαός στις 25 Γενάρη, αλλά από το παράθυρο. Όμως η συνεννόηση και η συνένεση πρέπει να έχουν και ένα σαφές πολιτικό πρόσημο. Αν η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει η συνένεση, πρέπει να ερωτηθεί πρέπει να ερωτηθεί πώς τοποθετείται πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν, που, αφορούν το παρόν και το μέλλον του τόπου. Ποιες είναι οι βασικές προγραμματικές της θέσεις. Για παράδειγμα, διότι δεν είναι τα πάντα ζητήματα που αφορούν τη συμφωνία. Για παράδειγμα, εμείς δώσαμε μια σκληρή μάχη με τους εταίρους και κερδίσαμε, φέρνοντας αυτή τη συμφωνία, η ενέργεια και κυρίως η μικρή ΔΕΗ και τα δίκτυα της ΔΕΗ να μείνουν έξω από την λογική των ιδιωτικοποίησεων. Ποια είναι η θέση της νέας δημοκρατίας για την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. Η θέση του είναι ότι τα δίχτυα της ΔΕΗ, το νερό και άλλα δημόσια κοινωνικά αγαθά πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Πώς μπορούμε να συμβαδίσουμε όταν έχουν αυτή τη θέση. Ποια είναι η θέση τους για τα εργασιακά. Δώσαμε μάχη σκληρή για τα εργασιακά προκειμένου να επανέλθουν στην χώρα οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να έχουν τουλάχιστον οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον, να αγωνίζονται και το καταφέραμε και θα επιστρέψουν οι συλλογικέ διαπραγματεύσει με βάση τα πρότυπα που επικρατούν σε όλη την Ευρώπη στι αρχέ του επόμενου χρόνου. Ποια είναι η θέση άραγε τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό, Είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και η απελευθέρωση των απολύσεων. Αυτό πιστεύουν ότι οδηγεί στην ανάπτυξη, μόνο που αυτό ευνοεί μονάχα το πρόσκαιρο κέρδος κάποιων εργοδοτών. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας για το συνταξιοδοτικό σύστημα. Μας λένε ότι πρέπει να είναι απολύτως πλήρως ανταποδοτικό, πράγμα που επί της ουσίας σημαίνει την κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων, όταν εμείς δίνουμε μάχη και αγώνα για να διατηρήσουμε τις συντάξεις και όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με το περιβόητο PSI του δεύτερου μνημονίου πήραν 25 δισεκατομμύρια ευρώ, κούρεψαν 25 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία, οδηγώντα μα σήμερα σε αυτήν την ικτρή κατάσταση, την οδυνηρή θέση να μην έχουμε την δυνατότητα τη βιωσιμότητα ενό ασφαλιστικού συστήματο. Ποια είναι η θέση του σε σχέση με τον σεβασμό στο περιβάλλον και στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Ποια είναι η θέση τους για τις συμβάσεις των δημόσιων έργων και των προμηθειών να γίνονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους εργολάβους και τους προμηθευτές του δημοσίου ή το δημόσιο συμφέρον. Ποια είναι η θέση τους για τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης των ιδιωτικών καναλιών να λειτουργούν δίχως νόμιμες άδειε όπως λειτουργούσαν τα τελευταία 30 χρόνια ή μήπως να αποκτήσουν και να υπάρξει επιτέλους η δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει από το τέλος χρήση των συχνοτήτων όπως πράξαμε για πρώτη φορά εμείς μέσα σε αυτούς τους έξι μήνες. Και αφήνω για τελευταίο ίσως το πιο κρίσιμο. Θυμάστε τι μας έλεγαν δύο χρόνια τώρα, κύριο Σαμαράς, ότι το χρέος της χώρας, παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει στο 180% του ΑΕΠ, είναι βιώσιμο. Και δεν χρειάζεται ούτε κούρεμα, Ούτε αναδιάρθρωση, ούτε απομείωση. Εμείς παρά το γεγονός ότι φέραμε μια δύσκολη συμφωνία, καταφέραμε και δεσμεύσαμε τους εταίρους μας, ότι μέχρι τέλος του 15 και τώρα λένε τον Οκτώβρη, σε ένα μήνα από τώρα, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την απομείωση του δημόσιου χρέους. Η συζήτηση τώρα δεν είναι για το αν θα γίνει, είναι για το σε τι μέγεθος θα γίνει, και πόσο μεγάλο εύρος θα έχει αυτή η απομείωση και η επιμήκυνση που θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να ανασάνει, διότι ο μεγάλος αυτός κόμβος, ο μεγάλος βραχνάς του χρέους θα φύγει πάνω από το κεφάλι μας, ώστε να μπορέσει να έχει αναπτυξιακή προοπτική η ελληνική οικονομία. Και ποιος αλήθεια θα μπορέσει τον Οκτώβρη με καλύτερους όρους να διαπραγματευτεί προς όφελες του ελληνικού δημοσίου σε αυτήν σκληρή διαπραγμάτευση για το χρέος αυτοί οι οποίοι μας έλεγαν μέχρι χθε και επιμένουν ότι είναι βιώσιμο ή εμείς που πιέζαμε, αγωνιζόμασταν, αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την απομείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά φίλε και φίλοι είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Αυτά είναι τα κρίσιμα διακυβεύματα της επόμενης μέρας. Και αυτοί είναι και ορισμένοι από τους βασικούς λόγους, τις βασικές αιτίες που δεν είμαστε όλοι οι δεν είμαστε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Αυτοί που επί 40 χρόνια έφτιαξαν αυτό το καθεστώς, αυτοί που επί 40 χρόνια σε αυτόν τον βαθύ λάκο έριξαν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, με εμεί που έξι μήνε αγωνιστήκαμε για να βγούμε από τον λάγο και τώρα μα κουνάνε και το δάχτυλο ότι δεν τα καταφέραμε. Ε, λοιπόν, θα τα καταφέρουμε γιατί ο ελληνικό λαό θα σταθεί όρθιο, γιατί ο ελληνικό λαό έχει κριτήριο, έχει αισθητήριο και θα δώσει την ευκαιρία στην αριστερά και στο λαό μα να συνεχίσει αυτή την πορεία προ την ανόρθωση τη ελληνική οικονομία και την επιστροφή τη κοινωνική δικαιοσύνη στον τόπο. Μα κατηγορούν επίση, φίλε και φίλοι. Μας κατηγορούν, για τη συμφωνία. Αυτοί που τότε μας ζητάγανε να υπογράψουμε τα πάντα και μας λέγανε γιατί αργείτε και αυτοί που κάνανε τη μεγάλη καμπάνια για το ναι και ζητάγανε τότε από τον ελληνικό λαό να επικυρώσει μια τρισκυρότερη συμφωνία και τώρα δεν έχουν τροπή να κάνουν κριτική. Τι έλεγε για παράδειγμα, να πω για τα αγροτικά που είναι η μεγάλη συζήτηση. Γιατί εκεί είναι, αν θέλετε, και η μεγάλη αδικία που πρέπει να βρούμε και τρόπους να αντισταθμιστεί. Τι έλεγε η συμφωνία που καταψήφισε ο λαός μας για τα αγροτικά στο 62% και τι αυτή που φέραμε εμείς. Σας δώσω τρία παραδείγματα. Η συμφωνία που καταψήφισε ο ελληνικός λαός στις αρχές του Ιούλη, στις 4 του Ιούλη, έλεγε άμεση κατάργηση της ειδικής φορολογικής μετα... Μετα... μεταχείρισης των αγροτών. Άμεση, τώρα δηλαδή, στο 23%. Εμείς πήραμε τη δυνατότητα σε δύο χρόνια, ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να βρούμε τον τρόπο να βρούμε τον τρόπο ώστε να αντισταθμίσουμε το κόστος από τη φορολογία, δίνοντας κίνητρα και δυνατότητες στον αγρότη, ώστε να μπορέσει να έχει υψηλότερα εισοδήματα. Τι έλεγε εκείνη η συμφωνία που στις 4 του Ιούλη καταψηφίστηκε από το ελληνικό λαό, έλεγε άμεση κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στον πετρέλαιο, στο πετρέλαιο των αγροτών, στο πετρέλαιο κίνησης, άμεση κατάργηση και να συμπεριληφθεί η άμεση κατάργηση στον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο του έτους αυτού για τον επόμενο χρόνο. Εμείς καταφέραμε να έχουμε τη σταδιακή σε δύο δόσεις, μία τώρα και μία το 16, ώστε να έχουμε ταυτόχρονα τον χρόνο να αντισταθμίσουμε αυτές τις συνέπειες, βρίσκοντας τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το αγροτικό εισόδημα. Τι έλεγε επίση αυτή εκείνη η συμφωνία που απορρίφθηκε. Έλεγε καμία πρόνοια για την εθνική στρατηγική, για την αγροτική οικονομία. Συνεχίστε έτσι όπω συνεχίζετε και απλά επιβάλλετε σκληρά μέτρα. Τώρα υπάρχει δέσμευση και από τη δικιά μα πλευρά και από τη δικιά του. Μέσα στον Οκτώβρη θα καταθέσουμε εμεί το δικό μα εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας. Ένα εθνικό σχέδιο το οποίο πρέπει να βασίζεται σε μια άλλη αντίληψη, σε μια άλλη αντίληψη για την ανάπτυξη της υπαίθρου και σε μια λογική στήριξη των αγροτών, ιδίως αυτών που έχουν αποκλειστικό εισόδημα από την αγροτική παραγωγή. Και βεβαίως θα βασίζεται και μέσα από το πρόγραμμα 2014-2020 ένα πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της ελληνικής της αγροτικής οικονομίας που μπορεί να φέρει, θα φέρει περίπου 20 δισεκατομμύρια συνολικούς πόρους και θα δώσει τη δυνατότητα για, την διατή, για τη την δημιουργία επιπλέον 50.000 θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν και τις δικές μας τομές και παρεμβάσεις. Την οργάνωση των παραγωγών, σε υγιείς συνεταιρισμού, σε υγιείς παραγωγικά σχήματα, την ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήματος και μια σειρά από τομές θεσμικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου και της παραγωγής. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα με τον Βαγγέλη τον Αποστόλου στα Χανιά να συνομιλήσουμε με παραγωγούς εδώ της Κρήτης και να αναλύσουμε τις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό μας για τις επόμενες μέρες. Επιτρέψτε μου όμως εδώ, εδώ στον ορεινό όγκο της Κρήτης, να μιλήσω να πω δύο για το θέμα της κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφία θα έπρεπε να αποτελεί μια βασική προτεραιότητα και νομίζω ότι πρέπει να ενταχθεί στην εθνική στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Όχι μόνο γιατί είναι η δραστηριότητα που αξιοποιεί ορινές και μη ορινές περιοχές που είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά αλλά και γιατί συνιστά αντίμετρο στην ανεργία και στην αποδόμηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ελληνικής περιφέρειας είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο τους. Για πολλές μάλιστα περιοχές όπως εδώ οι δικές σας αποτελεί και βασικό οικονομικό κλάδο. Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής και της συμμετοχής της στο συνολικό αγροτικό προϊόν βελτιώνει και την αυτάρκεια της χώρας μας σε ζωικά προϊόντα, αλλά βελτιώνει και το εξωτερικό ισοζύγιο στον αγροτικό τομέα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της κτηνοτροφίας ήταν αυτό της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων. Η κακή τους διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα όχι μονάχα απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων στη χώρα μας. Μόλις πριν από λίγες μέρες οριστικοποιήθηκε μάλιστα και ένα νέο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη φορά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων, ύψους 322 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά στην περίοδο 2009-2011 ενώ έχει ξεκινήσει διαδικασία προστίμου και για την μετέπειτα περίοδο, 2012-2014. Και το ερώτημα είναι, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πρόστιμα χωρίς να έχουμε ένα σχεδιασμό, να φτιάξουμε τις υποδομές, να έχουμε ένα σχεδιασμό υποδομών, ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να μείνουν στον τόπο τους. Οι κτηνοτρόφοι δεν είναι επέτες, δεν ζητάνε χαρτζιλίκι, αυτό που ζητάνε να τους εντάξουμε σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, να φτιάξουμε υποδομές, να μπορούν να παράξουν, να έχουν μια στήριξη, μια στήριξη από την πολιτεία για να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους και να έχουν τη δυνατότητα όχι να βγάζουν υπερκέρδη, αλλά να μπορούν να ζουν από τον μόχθο της δουλειά τους. Ένας λοιπόν από τους σημαντικούς λόγους για τον οποίο οι μετατράπηκαν σε μη επιλέξιμες εκτάσει στην πορεία των χρόνων, είναι ότι παρόλο που δηλώνονταν από τους κοινοτρόφους για, τη λήψη, για την απολαβή ενισχύσεων, δεν υπήρξε ποτέ ορθολογική χρήση. Η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης επιδίνωσε όλα όσα σας είπα πιο πριν. Επιδίνωσε την κατάσταση. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο. Ήταν μάλιστα να το καταθέσουμε μέσα στον Ιούλη, αν δεν είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γέες. Δεν θα συνεχίσουμε την προηγούμενη κατάσταση με την αναρθολογική χρήση των βοσκήσιμων γεών και τους καταλογισμούς. Είμαστε αποφασισμένοι να εξορθολογήσουμε την διαχείριση των βοσκοτόπων και των ενισχύσεων και θέλουμε τη βοήθειά σας σε αυτή την κατεύθυνση. Το κάναμε ήδη με την απόφαση κατανομής της φετινής χρονιάς, όπου καθορίσαμε κατανομές κατά περιφέρειες, μάλιστα για τις περιφέρειες που οι συνθήκες είναι ξηροθερμικές, όπως εδώ στην Κρήτη. Καθορίσαμε διαφορετικές επιλεξιμότητες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά και να υπάρξει ένα μικρό απόθεμα για τους νέους κτηνοτρόφους. Προχωρήσαμε επίση στην ανάθεση τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων. Ενώ το σχετικό νομοσχέδιο που ρυθμίζει το ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα των βοσκήσιμων γεών και την αηφορική χρήση του σαν πολύτιμου φυσικού πόρου, καθώ και την ορθολογική και διαφανή εφαρμογή των όρων για τη διανομή των βοσκοτόπων στου κτηνοτρόφου, θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα ψηφιστούν στην επόμενη Βουλή αν ο λαός μας δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε τον περασμένο Γενάρη. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, θα αξιοποιήσουμε πλήρως το νέο θεσμικό πλαίσιο της κοινή αγροτικής πολιτικής, διεκδικώντας πρόσθετους πόρους, αλλά και μεγαλύτερη ελευθερία στην διαχείριση των ενισχύσεων. Βασικός μας στόχος αυτής της προσέγγισης είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ να βοηθήσουν ίσως για πρώτη φορά ουσιαστικά την κτηνοτροφία με την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Και επιτέλους πρέπει να μπούμε σε μια πορεία αναστροφής της σχέσης φυτικής προς τη ζωική παραγωγή. Θα επαναπροσεγγίσουμε το θέμα επίσης της απλοποίησης και διευκόλυνσης της αδειοδότησης τάβλων Ωστε να μειωθεί το κόστο και ο χρόνο αδειοδότηση, ενώ θα εξειδικευτούν οι όροι και οι προποθέσει για του κτηνοτροφικού οικισμού, τα κτηνοτροφικά πάρκα και τι κτηνοτροφικέ ζώνε. Θα καταβληθούν επίση οι αποζημιώσει από τον καταρροϊκό πυρετό τη περασμένη χρονιά, ενώ θα επιμείνουμε στην βελτίωση τη απόδοση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε κρέα και γάλα, έχοντα ω βασικό στόχο η ΦΕΤΑ και το ελληνικό γιαούρτι. ...να αποκτήσουν στην παγκόσμια αγορά το πόστο που τους ανήκει. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης το θέμα των παράνομων ελληνοποίησεων... ...που και γι' αυτό δεν απαιτούνται πόροι αλαβούληση... ...προκειμένου να σταματήσει αυτή η πραγματικότητα... ...που αφαιρεί διαρκώς από το εισόδημα των κτηνοτρόφων. Τα λέω όλα αυτά εδώ σε έναν τόπο κτηνοτροφικό και αγροτικό. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να κοιτάξουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, βεβαίως πρέπει να διεκδικήσουμε με μάχη, με αντίσταση, όρθιοι, περήφανα στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε από τους εταίρους μας, αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε να αλλάξουμε πολλά και εμείς, εδώ, μέσα. Να συγκρουστούμε εδώ μέσα με συμφέροντα. Να συγκρουστούμε εδώ μέσα με νοοτροπίες. Να εξηγειάνουμε το συνεταιριστικό κίνημα και να προχωρήσουμε σε δομές και μορφές κοινωνικής οικονομίας. Όλα αυτά απαιτούν σχέδιο, απαιτούν πολιτική βούληση, απαιτούν όμως και χρόνο. Δεν μπορούν να γίνουν σε έξι μήνες. Πρέπει επιτέλους αυτόν τον τόπο να μάθουμε να σχεδιάζουμε σε ένα βάθος χρόνου και να σφίγγουμε τα δόντια σε μια κοινή συλλογική προσπάθεια για να τα καταφέρουμε. Και τώρα εμείς έχοντας την εμπειρία της μάχης και του αγώνα, αλλά πατώντας σε σαφώς πιο στέρεο έδαφος, γνωρίζοντας ποια βήματα πρέπει να κάνουμε και πώς να κινηθούμε, ζητάμε από εσάς τη συμπόρευση σε αυτόν τον αγώνα, που δεν θα είναι μια μάχη της στιγμής, δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο και την Ελλάδα με έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, αλλά με διαρκή και επίπονη προσπάθεια. Έχουμε πέσει, είναι αλήθεια, σε αυτό το βαθύ χαντάκι που σας έλεγα πιο πριν, των ελλημάτων, των χρεών, της κακοδιαχείρισης, της αδιαφάνειας, της ανισότητας, των μεγάλων ανισοτήτων. Από αυτό το χαντάκι για να βγούμε δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υπάρχει μονάχα ένας τρόπος να σφίξουμε τα δόντια και να αγωνιστούμε. Αλλά ο μόνος τρόπος να παραμείνουμε για πάντα μέσα σε αυτόν τον λάκο είναι να εμπιστευτούμε αυτούς που μας έριξαν εκεί. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, από εδώ από τα Ανόγια, από εδώ από την Κρήτη, την Κρήτη των μεγάλων αγώνων, των δημοκρατικών αγώνων, θέλω να επαναφέρω το βασικό διακύβευμα το βασικό δίλημα της κάλπης σε 20 μέρες από τώρα. Το βασικό δίλημα λοιπόν είναι θα ξεμπερδέψουμε από το παλιό που μας έριξε τόσο χαμηλά που μας έριξε στα βράχια ή θα γυρίσουμε πίσω ή ο λαός μας, ο τόπος, η Ελλάδα θα γυρίσει πίσω ολοταχώς στο παρελθόν ένα παρελθόν για το οποίο επιχείρη ο κύριος Μεϊμαράκης ο οποίος για να δείξει πόσο μπροστά πάει, γυρίζει τη Νέα Δημοκρατία πίσω στη Γύλη. Ξέρετε, μπορεί να άλλαξαν για λίγο γραφεία, αλλά δεν άλλαξαν ούτε νοοτροπία, ούτε συνήθειε. Και α μα κάνουν για λίγο τώρα ότι δίθεν να εκφράζουν το μεσαίο χώρο. Το παλιό, το πιο παλιό από το παλιό εκφράζουν. Δεν είναι μεσαίο χώρο. Και αν επιστρέψουν, θα επιστρέψουν με του χειρότερου όρου και τι χειρότερε συνθήκε. Το δίλημα λοιπόν είναι. Θα δώσουμε τη δυνατότητα και την ανάσα στον τόπο. Τη δυνατότητα στην δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να πληρώσουν επιτέλους όσοι έριξαν την πατρίδα σε αυτό το λάκκο. Και τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο. Να πληρώσουν όσοι έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και δεν φορολογήθηκαν. Να πληρώσουν όσοι ήταν γραμμένοι στις λίστες Λαγκάρτ και στις λίστες της φοροδιαφυγής. Και δεν έδωσαν το δικό τους μερτικό σε αυτήν την μεγάλη, σε αυτή την μεγάλη φθορά, την μεγάλη, αν θέλετε, τη μεγάλη διαδικασία όπου βάλαν τους ανθρώπους που δεν έφταγαν, που δεν είχαν να πληρώσουν τα βάρη. Το μεγάλο λοιπόν διακύβευμα είναι θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτόν τον τόπο και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους να ονειρευτούν, να οραματιστούν ένα καλύτερο αύριο. Αυτά είναι φίλες και φίλοι τα διακυβεύματα της κάλπης και κυρίως το σημαντικότερο διακύβευμα το οποίο αφορά τις 20, την 20η του Σεπτέμβρη είναι αυτό που έχει να κάνει με την δυνατότητα σε τούτο τον τόπο να μην θάψουμε και την ελπίδα που γεννήθηκε και προσπάθησε να ανατείλει σε αυτή τη μάχη που δώσαμε σε ολόκληρη την Ευρώπη και που μας είδαν σε ολόκληρο τον κόσμο να αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε την εντολή, την δική σας εντολή, να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Εμείς, φίλες και φίλοι, μπορεί να είχαμε την αυταπάτη ότι η δύναμη του δίκαιου θα είναι πιο σημαντική από τη δύναμη του χρήματος. Δεν κοροϊδέψαμε όμως τον ελληνικό λαό. Του είπαμε ότι θα δώσουμε την ικμάδα των δυνάμεών μας, θα ματώσουμε αν χρειαστεί για να σταματήσει τούτο ο τόπος να ματώνει. Και ματώσαμε σε αυτή τη μάχη. Δεν τάξαμε άλλα γνωρίζοντας ότι θα κάνουμε άλλα. Τάξαμε ότι θα αγωνιστούμε και αγωνιστήκαμε. Κάποιοι ίσως μπορεί να μας κατηγορήσουν ότι ξεπεράσαμε και τα όρια, φτάσαμε στα άκρα. Δεν μπορεί όμως κανείς να μας κατηγορήσει ότι δεν σας κοιτάγαμε στα μάτια και δεν συνεχίζουμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Αυτή είναι η μοναδική αληθινή και ειλικρινή σχέση και η μόνη μας στήριξη. Φίλες και φίλοι, σε αυτόν τον μαρτυρικό τόπο θέλω να κλείσω με μια δέσμευση. Όπως γνωρίζετε, εγώ δεν πήγα στην κυρία Μέρκελ και στο Βερολίνο για να πω ουδής αναμάρτητος. Αλλά όταν πήγα και το ζήτημα της Ζήμενς έθεσα που λάδωνε την ελληνική πολιτική ζωή με το 3% των μαύρων ταμείων αλλά και το ζήτημα των αποζημιώσεων, των επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Είναι ηθική υποχρέωση όποια κυβέρνηση και να έχουμε αύριο. Και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Να διεκδικήσουμε το δίκιο απέναντι στην ιστορία. Και είναι ηθική υποχρέωση και της Γερμανίας να ανταποκριθεί σε αυτό το δίκιο. Δεν μπορεί να μας κουνάνε το δάκτυλο λέγοντας ότι έχετε χρέη και πρέπει να τηρήσετε συμφωνίες. Έχουν και αυτοί χρέη και το μεγαλύτερο ιστορικό χρέος είναι να ανταποκριθούν και στο κατοχικό δάνειο και στις επανορθώσεις. Οι αποζημιώσεις, ή μάλλον ας μην λέμε οι αποζημιώσεις, οι οφειλές να λέμε, οι γερμανικές οφειλές είναι οφειλή απέναντι στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία και θα την διεκδικήσουμε και στην Ευρώπη και αξιοποιώντας όλα τα δυνατά εφόδια που μας παρέχει το διεθνές δίκαιο, όχι για να ικανοποιήσουμε Μία ένα θέμα ηλικής ε, αποζημίωσης, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι το ζήτημα να μας δώσουν και ένα μάρκο να ήταν, όπως έλεγε ο Γλέζος, και ένα μάρκο να ήταν, έπρεπε να το διεκδικήσουμε, και ένα ευρώ να ήταν, έπρεπε να το διεκδικήσουμε. Πόσο μάλλον που είναι πολύ περισσότερα από ένα. Θα τα διεκδικήσουμε και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε. Και όταν με το καλό δικαιωθούμε, θα έρθουμε εδώ, εδώ στα Νόγια, να στήσουμε ένα ωραίο πανηγύρι να φάμε το 8 το κρέας και να πιούμε μια ρακή. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε αυτόν τον τιμημένο τόπο. Γεια σας, καλό αγώνα. Ε, όπως συνηθίζεται στα νόγια... Οι επισκέπτε μα τιμούνται με την παρουσία τη τέχνη Μαντινάδα. Δύο με την οδολόγη του χωριού μας είπαν για εσά. Όποιο τα νόγια επισκεφτεί, θα πρέπει να θυμάτε πω με την παρουσία του τιμά μα και τιμάται. Όπω την, πρώτη, και αν χαθεί και η δεύτερη ευκαιρία, χάνει την πιθανότητα να γράψει ιστορία. Γεώργιος Μπέρκης Κατζούγκρης. Και ο χαιρέτης τη Γιαλάφτης είπε «Αξίζει σου να ξαναβγείς, θα σε ψηφίσω πάλι, γιατί σε δύσκολους χερούς εσύ κεφάλι». Και το βλέμμα σου το καθαρό, οι Έλληνε πιστένε, γιατί δεν τα μάτια σου μέσα στη Βουλή να κλαίνε. Σας ευχαριστούμε και τους δύο.